Καλησπέρα κύριε Καραθανασόπουλε. Καλησπέρα κύριε Μελικόνη, σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Με αφορμή τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί μετά την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να μην παίρνει μέρος στις ψηφοφορίες, θα ήθελα να σας ρωτήσω, πρώτον να σας ζητήσω να κάνετε μια πολιτική αξιολόγηση της τάσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με δεδομένο ότι θα είναι παρούσα στη Βουλή ως την ώρα τέλος πάντων που θα πατάτε τα κουμπιά τώρα με το νέο σύστημα. Και δεύτερον, εάν κατά τη γνώμη σας έχει στοιχεία λογικής αυτό που λένε από την Κουμουνδούρου, ότι δηλαδή δεν γίνεται μετά την πρόταση και με τα τεράστια αναπάντητα ερωτήματα που έχουν προκύψει για το σκάνδαλο των υποκλοπών να πούμε άντε τώρα πάμε παρακάτω. Τι λέτε? Κοιτάξτε, αυτή η κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι μία ακόμη ψηφίδα σε μία προσπάθεια πόλωσης του πολιτικού σκηνικού για να εγκλωβιστεί η λαϊκή δυσαρέσκεια και ταυτόχρονα για να συγκαλυφθεί η συμφωνία που έχουν στις στρατηγικές επιλογές η κυβέρνηση με την αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και το ΠΑΣΟΚ. Μια προσπάθεια δηλαδή να συγκαλύψουν αυτά τα ζητήματα στα οποία συμφωνούν και ταυτόχρονα να δημιουργήσουν ψευδεπίγραφες διαχωριστικές γραμμές, να δημιουργήσουν ψευδεπίγραφα διλήμματα στον κόσμο για να μπορέσουν ακριβώς να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Ωστόσο, επειδή ακούστηκε προχθές εννοώ από το ΚΚΕ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει το 50% των νομοσχεδίων της κυβέρνησης, αυτό που καταγράφουμε όλα αυτά τα χρόνια, με εξαίρεση ίσως την πρώτη και τη δεύτερη φάση της πανδημίας, είναι διαρκώς την κυβέρνηση να λέει ότι αντιμετωπίζει την τοξικότητα, την πόλωση. Καλά-καλά, ούτε τα μισά εξοπλιστικά δεν ψήφισε η εξωματική αντιπολίτευση. Πού είναι αυτή η συμπόρευση στις βασικές πολιτικές που λέτε? Κοιτάξτε, το είπε η κυρία Τσαπανίδου ήδη. Η κυρία Τσαπανίδου τι δήλωσε? Δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά στα σοβαρά ζητήματα με τη Νέα Δημοκρατία. Και ποια είναι τα σοβαρά ζητήματα? Είναι πρώτα απ' όλα η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχουν διαφορές με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Δεν υπάρχουν διαφορές με το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο αποτελεί το πανευρωπαϊκό μνημόνιο σε βάρος των λαών. Δεν υπάρχουν διαφορές σε σχέση με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας από τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ και τη στρατηγική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βλέπουμε μια σειρά εμβληματικά νομοσχέδια. Για παράδειγμα, το νομοσχέδιο ιδιωτικοποίησης των ναυπηγείων Ελευσίνας δεν είναι ένα εμβληματικό νομοσχέδιο? Βεβαίως. Το οποίο ψήφισαν από κοινού Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Και υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια εμβληματικά νομοσχέδια τα οποία έχουν ψηφιστεί και τα οποία αποτυπώνουν τη συμφωνία τους στα μεγάλα ζητήματα. Τώρα, το ότι υπάρχουν επιμέρους διαφοροποίησεις, βεβαίως υπάρχουν επιμέρους διαφοροποίησεις ανάμεσα στα κόμματα, που όμως αυτές οι επιμέρους διαφοροποίησεις δεν αναιρούν την ουσία της πολιτικής του στρατηγικής, η οποία είναι σε βάρος των πλατείων λαϊκών στρωμάτων. Κύριε Καραθανασόπουλε, επειδή το κόμμα σας, το ΚΚΕ, έχει καταγράψει την έντονη αντίθεσή του στην τροπολογία που έχει κατατεθεί στην Βουλή για τον νομοθετικό μπλόκο στα γονίδια των νεοναζί, θέλω να σας ρωτήσω, ακούμε και συνταγματολόγους και ειδικούς και πολιτικούς που δεν ανήκουν στο δικό σας χώρο, η αλήθεια είναι, να επισημαίνουν ότι υπάρχει ένας κίνδυνος να νομοθετηθεί από το παράθυρο η θεωρία των δύο άκρων. Σήμερα πάνω κάτω το γράφει στην Καθημερινή ακόμη και ο Νίκος Αλιβιζάτος. Λέω ακόμη με την έννοια ότι είναι αρκετά μακριά από το ΚΚΕ, νομίζω, ο άνθρωπος. Απ' την άλλη πλευρά, επειδή φαντάζομαι συμφωνούμε ότι η δημοκρατία πρέπει να προστατευτεί με έναν τρόπο, φοβάστε στα αλήθεια τώρα ότι κάποιος δικαστής κάποια στιγμή θα πει ότι επειδή το ΚΚΕ λέει ότι είναι επαναστατικό κόμμα και καταστατικά μιλάει για δικτατορία του προλεταριάτου, δεν θα το αφήσω να κατέβει σε εκλογές? Προσέξτε, τι έχουμε αυτή τη στιγμή? Βεβαίως, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι αντίθετο με τη δράση της Χρυσής Αυγής. Την πολεμάει παντού τη Χρυσή Αυγή και τα φασιστικά και ναζιστικά μορφώματα. Και λέμε ότι το καλύτερο μέσο
για να αντιμετωπιστεί και να χτυπηθούν αυτά τα μορφώματα είναι η ίδια η λαϊκή πάλη σε κάθε γειτονία, σε κάθε χώρο δουλειάς. Και δεν καλλιεργούμε επιλεκτικές ευαισθησίες. Για παράδειγμα, πώς θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το παράδειγμα του εργατικού κέντρου Πύργου, όταν σε κοινό ψηφοδελτίο απέναντι στο ΠΑΜΕ κατέβηκαν συνδικαλιστές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος βουλευτής με τη Χρυσή Αυγή. Και μάλιστα αυτοί αποτέλεσαν και τη νέα δίκη του εργατικού κέντρου Πύργου. Δεν είναι μια πρόκληση αυτό το γεγονός? Κατά τη γνώμη μας είναι τεράστια πρόκληση για όλους αυτούς οι οποίοι λένε ότι πρέπει να αποκλειστούν οι χρυσαυγίτες. Ένα. Δεύτερον, η κυβερνητική βεβαίως τροπολογία, εμείς την έχουμε, έχουμε σταθεί απέναντι στην κυβερνητική τροπολογία. Ναι. Γιατί ακριβώς έχει αυτές τις επικίνδυνες γενικεύσεις όσον αφορά το μπλοκάρισμα των φασιστικών και νοναζιστικών μορφωμάτων, που επί της ουσίας τι αναπαράγουν αυτές οι γενικεύσεις? Την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αντιδραστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θεωρία των δύο άκρων, περί ολοκληρωτισμού δηλαδή. Από αυτή λοιπόν την άποψη δεν τυχαίο με βάση αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική μια σειρά κομμουνιστικά κόμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παράνομα. Μια σειρά κομμουνιστικές νεολαίες είναι παράνομες ή σε μια σειρά χώρες απαγορεύεται η χρήση των κομμουνιστικών συμβόλων. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα ζήτημα. Δεύτερον, εμείς ως κομμουνιστικό κόμμα το δηλώσαμε, δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν δικαστή να κρίνει την πολιτική και τη δράση του ΚΚΕ. Είμαστε σαφείς ως προς αυτά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είμαστε απέναντι στη συγκεκριμένη τροπολογία. Όπως επίσης έχουμε ερωτηματικά, κύριε Μελιγόνη, και για την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ακριβώς η συγκεκριμένη τροπολογία τι επικαλείται? Επικαλείται τα άρθρα 187 βεβαίως περί εγκληματικής οργάνωσης και 187α που είναι ο τρομονόμος. Ναι. Που επί της ουσίας ο τρομονόμος δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια νομοθετική πράξη ποινικοποίησης του ριζοσπαστισμού. Ανακυκλώνοντας και αυτός με τη σειρά του, όπως και στον αντιρατσιστικό νόμο που αναφέρεται, ο αντιρατσιστικός νόμος ο οποίος να θυμίσω είχε καταψηφιστεί από το ΣΥΡΙΖΑ και σωστά είχε καταψηφιστεί, γιατί στοχοποιούσε και καταδίκαζε, όπως έλεγε, τα εγκλήματα του ολοκληρωτισμού. Άρα λοιπόν πάλι ο ολοκληρωτισμός μπαίνει από το παράθυρο και στις δύο αυτά νομοθετικές ρυθμίσεις κατά τη γνώμη μας. Και αυτό είναι το επικίνδυνο της όλης ιστορίας. Μάλιστα. Κύριε Καραθανασόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο και τη συζήτηση. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό σας βράδυ.